Κύριε Καναθανασόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλιστέ και στους ακροατές. Να είστε καλά. Το ΚΚΕ έχει εκφράσει την αντίθεση του στην εν λόγω συμφωνία. Ποιο είναι το βασικό σημείο των ενστάσεων σας? Ακούσαμε, για παράδειγμα, τον ΣΥΡΙΖΑ να εστιάζει στο θέμα της επαόριστον παραμονής των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το ζήτημα το δικό μας είναι καθαρό. Εμείς λέμε ότι αυτή η συμφωνία είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για το λαό της χώρας μας, για το λαό της περιοχής και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε κατάπτυστη και επιθετική συμφωνία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ζητήσαμε να αποσυρθεί, και εφόσον δεν αποσύρθει θα την καταψηφίσουμε χωρίς ταλαντεύσεις και χωρίς υποσημειώσεις. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι η Ελλάδα και με αυτή τη συμφωνία, αλλά και με τις προηγούμενες τις οποίες έγιναν, μετατρέπεται σε ορμητήριο των αμερικανοατοικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή. Εμπλέκεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και από αυτή την άποψη δεν είναι μόνο ορμητήριο, αλλά επί της ουσίας μετατρέπεται και σε πεδίο αντιπίνων, όπως οι Ρώσοι το τελευταίο διάστημα συχνά πυκνά έχουν δηλώσει. Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γίνονται ακριβώς όχι γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προηγηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και οτιδήποτε άλλο, αλλά γίνεται με σκοπό απλά και μόνο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της άρχουσας τάξης της χώρας μας, δηλαδή να πάρει ένα κομμάτι από το πιάτσικο που δεν γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής. Κύριε Καναθανασόπουλε, εάν η παρουσία... Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε όλα όσα μας αναφέρετε, το ερώτημα είναι, σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε επί παραδείγματι, δεν θα έπρεπε να ενισχύονται οι στρατηγικές συμμαχίες μέσα από τον βασικό πυλώνα άσκησης των διπλωματικών σχέσεων, τη στιγμή μάλιστα που η γειτονική Τουρκία εμένει προκλητικά και εμφανίζεται προωθημένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των διαμεσολαβητικών προσπαθειών που έχει αναλάβει εν προκειμένου? Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Όμως πρέπει να απαντήσουμε, για να δώσουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, εάν η παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και στη χώρα μας ιδιαίτερα αποτελεί παράγοντα σταθεροποίησης της περιοχής. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, αλλά αντίθετα ο ρόλος του είναι η αποσταθεροποίηση της κατάστασης της περιοχής, η λογική του διέρε και βασίλευε, η μη αναγνώριση συνόρων, ιδιαίτερα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπου μιλάνε για διμερείς διαφορές που πρέπει να τα βρουν οι δύο χώρες μεταξύ τους. Εάν οι αμερικάνικες βάσεις στη χώρα μας διασφάλιζαν τα κυριαρχικά δικαιώματα, θα ήταν μια άλλη συζήτηση, αλλά όχι μόνο δεν τα διασφαλίζουν. Αντίθετα, για παράδειγμα, στην Κύπρο, που υπάρχει μια μεγάλη βρετανική βάση, όχι μόνο δεν αποτράπει η εισβολή των Τούρκων και η διχοτόμηση του νησιού επί της ουσίας τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες τώρα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία τίθονται σε ευθεία αμφισβήτηση τα δικαιώματα της χώρας μας, αλλά και το δικαίωμα του λαού μας να ζει ειρηνικά με τους γειτονικούς λαούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εκφράζουμε αυτό. Έτσι λοιπόν η συζήτηση που γίνεται περί ανταλλαγμάτων είναι μια συζήτηση από προσανατολιστική, που επί της ουσίας επιδιώκει να νομιμοποιήσει την παρουσία των υπεριαλιστών στην περιοχή μας και να διαλέξει και να καλέσει το λαό να διαλέξει στρατόπεδο ληστών. Εμείς αυτή τη συζήτηση δεν μπορούμε να πούμε. Λέμε ότι ο λαός μας δεν πρέπει να κάνει μια τέτοιου είδους επιλογή, να διαλέξει δηλαδή στρατόπεδο, αλλά να διεκδικήσει την αποδέσμευση της χώρας μας από αυτούς τους οργανισμούς, την απεμπλοκή της χώρας μας άμεσα από την επέμβαση η οποία γίνεται από τους ανταγωνισμούς και την επέμβαση την οποία γίνεται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Κύριε Καραθανασόπουλε, πολλή συζήτηση έχει γίνει, μιας και αναφερθήκατε μόλις στην Ουκρανία, για την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην χώρα. Σημείο επί του οποίου έχει ασκήσει έντονη κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Επί του συγκεκριμένου σημείου προκύπτει πεδίο, κάποιο πεδίο σύγκλησης με το ΚΚΕ, αναρωτιέμαι? Κοιτάξτε, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε υπογράψει όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ περί στρατιωτικής περικύκλωσης της Ρωσίας και περί ένταξης νέων κρατών μελών στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι υποκριτικό αυτό το οποίο δείχνει, απλά και μόνο θέλει να φορέσει ένα μανδύο ως φιλιρηνικής
ως φιλιρινικής δύναμης. Τη στιγμή που με δικιά του ευθύνη επεκτάθηκαν οι βάσεις της χώρας μας, δημιουργήθηκε στην Αλεξανδρούπολη ένα ολόκληρο προγεφύρωμα για να μπορούν να μεταφέρονται νατοικές δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη, και αυτός είναι ο κομβικός ρόλος πλέον της Αλεξανδρούπολης, που επί της ουσίας παραχωρήθηκε στους Αμερικάνους με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Άρα λοιπόν σήμερα είναι υποκριτικά και κροκοδίλια αυτά τα δάκρυα περί μια αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων. Κύριε Καραθανασόπουλε, με φόντο όλα όσα συζητάμε και τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, σήμερα είχαμε ένα πανό από πλευράς του ΚΚΕ στην Ακρόπολη, δύο πανό συγκεκριμένα εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία, ένα στα αγγλικά, ένα στα ελληνικά. Και πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο κάνει λόγο μεταξύ άλλων για οργανωμένη μαζική εισβολή μελών και στελεχών του ΚΚΕ. Σας διαβάζω την ανακοίνωση. Περισσότερα από 100 άτομα με σημαίες και διπλωμένα πανό παραβίασαν με τη χρήση λωστών τόσο την κεντρική πύλη εισόδου όσο και την εσωτερική πύλη ασφαλείας. Θα θέλετε να σχολιάσετε? Κοιτάξτε, ήταν μια συμβολική κίνηση που έκανε το ΚΚΕ, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, έγινε και στο παρελθόν, αναδεικνύοντας επί της ουσίας το ρόλο της Ακρόπολης ως παγκόσμιο συμβόλου. Θέλουμε αυτό το σύμβολο να είναι σύμβολο ειρήνης και συμφιλίωσης ανάμεσα στους λαούς, και αυτό πρέπει να αναδείκνυεται. Και βεβαίως τέτοιου και παρόμοιου είδους συμβολικές κινήσεις έχουν γίνει και σε όλη την Ελλάδα από τις δυνάμεις του ΚΚΕ, ακριβώς θέλοντας να αναδείξουμε σε διεθνές επίπεδο την ανάγκη της χώρας μας και να μην υπογραφεί συγκεκριμένη συμφωνία και να απομακρυνθούν οι βάσεις, αλλά και να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτό το πόλεμο. Μια συμβολική κίνηση λοιπόν λέτε από πλευράς ΚΚΕ. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, σήμερα εκλήθη στη Βουλή με πρωτοβουλία κομμάτων της αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών εξ όσων γνωρίζω και του ΚΚΕ, ο πρόεδρος της ΡΑΕ υπό το βάρος των υπέρογκων ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Χθες δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της αρχής. Κάνει λόγο για 591 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τα υπερέσοδα των ενεργειακών ομίλων. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα γενικότερα για κάποια πολύ πολύ υψηλότερα ποσά. Η δική σας θέση ποια είναι, και βεβαίως ποιο είναι το ερώτημα που τίθεται από πλευράς ΚΚΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας? Είναι ήδη μια συζήτηση η οποία εξελίσσεται, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, ναι. Τα ζητήματα τα οποία θέσαμε εμείς ποια είναι επί της ουσίας? Πρώτα απ' όλα, ότι η συζήτηση για τα ουρανοκατέβατα κέρδη είναι μια αποπροσανατολιστική συζήτηση. Γιατί το λέμε αυτό? Είτε είναι 550 που τα υπολογίζει με ιδιαίτερη μετριοπάθεια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είτε είναι 1,5 δις, είτε είναι 2 δις. Ναι, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα για παράδειγμα να μιλάει για 1,5 δις περίπου. Ναι, ναι, είτε 2 δις εγώ λέω να είναι τα υπερκέρδη αυτά τα ουρανοκατέβατα. Όταν το οκτάμινο η επιβάρυνση στην οποία υπέστησαν οι καταναλωτές ξεπερνάει τα 20 δις. Ναι, ναι. Για την ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια. Μιλάμε δηλαδή για ένα 10%. Το υπόλοιπο 90% τι είναι? Δηλαδή είναι σαν να σηκώνει ο λαός μας ένα παγόβουνο στις πλάτες του και να ασχολούμαστε όλοι με την κορυφή του παγόβουνου. Το ΚΚΕ αυτό ακριβώς ανέδειξε. Βεβαίως και τα υπερκέρδη πρέπει να φορολογηθούν, πρέπει να επιστραφούν και πάλι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό για να ανακουφιστεί ο λαός. Το βασικό πρόβλημα είναι το μείγμα. Όταν λοιπόν το μείγμα το ενεργειακό εξαρτάται κατά 50% από εισαγωγές, που παίζουν ρόλο με τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, παίζουν ρόλο οι ανταγωνισμοί, οι υπεριαλιστικοί για τον έλεγχο των ενεργειακών αγορών, παίζει ρόλο ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος διεξαγάγεται, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι βασική παράμετρος εκτόξευσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το μείγμα πρέπει να αμφισβητηθεί. Και πώς μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό το μείγμα? Οπότε εσείς τι προτείνετε, κύριε Καραθανασόπουλε? Ακριβώς το τι προτείνουμε έχει σημασία. Πρώτα και κύριε, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης, που είναι μια φτηνή ενέργεια, με κατάργηση της ρήτρας των τελών ρήπων που την καθιστά ακριβή τεχνικά, και μάλιστα και μπορεί να αξιοποιηθεί και με νέες τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος.
Mm-hmm. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί είτε επιταχυνθούν οι πράσινοι επενδύσεις που παράγουν ακριβή ενέργεια, είτε αντικατασταθεί το ρώσικο φυσικό αέριο με το εισαγόμενο υγροποιημένο αμερικάνικο, το οποίο είναι πανάκριβο, θα σημαίνει και η επόμενη μέρα ιδιαίτερα υψηλές τιμές στην ενέργεια, ανεξάρτητα την πορεία του πολέμου, ιδιαίτερα ακριβές τιμές και άρα συνέχιση ενεργειακής φτώχειας. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι αυτό, η αλλαγή του μείγματος, η απεξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα. Δεύτερο ζήτημα είναι η απεμπλοκή της χώρας μας από τις κυρώσεις απέναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία, και βεβαίως και μια σειρά άλλα μέτρα που οδηγούν στην άμεση ανακούφιση του λαού. Και ποια είναι αυτά? Η κατάργηση της ρέντας αναπροσαρμογής και τις έμεσες φορολογίες που επιβαρύνει ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ. Να είστε καλά.